Έκτακτη σύσκεψη θα πραγματοποιηθεί σήμερα, Τετάρτη 30 Μαρτίου, στο Υπουργείο Ενέργειας, καθώς αύριο λήγει το τελεσίγραφο της Ρωσίας για την πληρωμή των συμβάσεων προμήθειας φυσικού αερίου σε ρούβλια. Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κώστας Κρέκας συγκάλεσε εκτάκτως συνεδρίαση της Ομάδας Διαχείρισης Κρίσεων. Σκοπός της σύσκεψης είναι η αξιολόγηση εναλλακτικών σεναρίων για την επάρκεια εφοδιασμού της χώρας με φυσικό αέριο σε περίπτωση διακοπής της τροφοδοσίας από τη Ρωσία. Τα πράγματα για την κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη είναι ξεκάθαρα, αφού πρέπει μέχρι αύριο να έχει βρει ρούβλι για να μπορέσει να πληρώσει τους Ρώσους. Γιατί αλλιώς θα κλείσει η στρόφιγγα και θα έρθει κόλαση. Οι Ρώσοι από την πλευρά τους έχουν κάνει ξεκάθαρο ότι δεν πρόκειται να κάνουν φιλανθρωπίες. Η Γερμανία ενεργοποίησε το πρώτο επίπεδο σχεδίου έκτακτης ανάγκης για τη διαχείριση της προμήθειας φυσικού αερίου προς την πρώτη οικονομία της Ευρώπης στο πλαίσιο προετοιμασίας για τη διατάραξη ή τον τερματισμό της ροής φυσικού αερίου από τη Ρωσία. Το σχέδιο έκτακτης ανάγκης του Βερολίνου για το φυσικό αέριο προβλέπει τρία επίπεδα συναγερμού. Το πρώτο επίπεδο που ενεργοποίησε σήμερα η γερμανική κυβέρνηση εφαρμόζεται όταν υπάρχουν ενδείξεις ότι είναι πιθανό να υπάρξει κατάσταση έκτακτης ανάγκης της προμήθειας φυσικού αερίου. Το δεύτερο επίπεδο σημαίνει συναγερμό όταν η διατάραξη της προμήθειας ή η εξαιρετικά υψηλή ζήτηση επηρεάζουν τη συνήθι ισορροπία, αλλά μπορεί να υπάρξει διόρθωση χωρίς παρέμβαση. Το τρίτο επίπεδο αποτελεί κήρυξη κατάστασης έκτακτης ανάγκης και ενεργοποιείται όταν τα μέτρα της αγοράς δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν τις ελλείψεις.